Ναι. Παρακαλώ πολύ για μια συνταγή που έδωσε η κυρία Λαμπράκη σήμερα το μεσημέρι. Βεβαίως, τα γιουβαρλάκια ο γκρατέν. Όχι, όχι, τα τυροπιτάκια. Γιαουρτλού. Ε? Όχι, τυροπιτάκια σκέτ. Α, ναι, τη σούβλα. Σήμερα, ναι, ναι. Τυροπιτάκι σούβλα. Παρακαλώ, τι δεν γράψατε. Τι μήκος έχει η σούβλα. Περάστε από εδώ να σας δείξουμε το μήκος. Το πάχος δεν σας νοιάζει. Όχι, όχι. Καθώς. Όχι, ε. Καθώς. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Περνάμε τα εντεράκια ένα-ένα-ένα. Το φύλλο, το τυρί, καπακώνουμε τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Έλα ρε φίλε μου, γεια σας. Γεια σας. Από τις Σέρες τηλεφωνούμε. Ωραία. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Στον Αποστόλη, στον Μπαρμπαγιάννη, σε όλους. Α, θα το πω και στους δύο. Ναι. Να σε καλά. Ξέρεις τι θέλω. Ναι. Μια καλή πρόγνωση καιρού για να κόψουμε τη μύδια, τα τριφύλια θέλουμε. Είμαστε γεωργοί. Α, θα βρέξει. Για όλη την εβδομάδα θέλουμε. Μη σου πω ότι όλη την εβδομάδα μπορεί να βρέξει. Και αν δεν βρέξει, θα έχει ήλιο. Και τότε να αναμένουμε, μετά από μια εβδομάδα να τα κόψουμε. Στο λέω για να προγραμματίσει τη δουλειά με το τριφύλι. Είναι δύο τα πιθανά. Ή που θα βρέξει ή που δεν θα βρέξει. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό το εγγυώμαι. Δεν χρειάζεται βέβαια να είσαι μετεωρολόγος. Αλλά εγώ που ασχολούμαι λίγο παραπάνω μπορώ να σου το πω. Σοβαρά σου μιλάω τώρα. Εγώ κάνω πλάκα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Όχι λάσπη τη βρωμιά που έχετε και ρίχνετε στον Παπαδρέου. Είναι το ζηλεύετε όλοι σας. Όλοι, όλοι. Εμείς πάλι Παπαδρέου θα το ψηφίσουμε. Και όποιοι δεν θα ψηφίσουν είναι αυτοί που δεν κρίνουν καλά τα μυαλάκια του. Ξέρετε κάτι, σας θαυμάζω. Ε? Σας θαυμάζω. Υπάρχουν λίγες σαν και εσάς. Γιατί, Αποστολή? Τίποτα. Σας θαυμάζω για όλο αυτό που είστε. Για αυτό που είστε. Άκουσα, γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι. Έχω εγκλωβιστεί σε άλλα. Μορτή μοσχάρι είστε. Με δουλεύετε. Άκουσε, Αποστολή. Άντε, θα σας ακούσω κιόλας. Άντε, γεια.